και στη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο. Δεν τυχαίοι, είναι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους τρομοκράτες από τη 17 Νοέμβρη. Και είναι εκεί ο Αντώνης Αντωνόπουλος για να μας δώσει λίγο την εικόνα, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βλέπουμε την κυρία Αλεξία Μπακογιάννη να είναι ανάμεσα σε αυτούς. Και δεξιά ο κύριος Μονφεράτος. Δεξιά είναι ο κύριος Μονφεράτος επίσης. Ο γιος του Νίκου Μονφεράτου που έχασε τη ζωή του 17 Νοέμβρη. Αντώνη, μας ακούς? Ναι, καλημέρα Πόπη. Είναι από τις στιγμές που γίνονται εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είναι πολύ δύσκολο να τις περιγράψεις. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα συγγενείς θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων. Έχουν έρθει να διαμαρτυρηθούν με τον τρόπο τους, με έναν τρόπο γεμάτο σεβασμό απέναντι στη διάταξη που κατεβάζει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο που μπαίνει σήμερα στην Ολομέλεια και με την οποία αποφυλακίζεται ουσιαστικά ο Σάββας Ξηρός με ένα ποσοστό αναπηρίας 80%. Δηλαδή αυτό του δίνει το εισιτήριο για να φύγει, για να αποφυλακιστεί. Αυτό λοιπόν με ένα κείμενο, ένα σεμνό κείμενο μπορώ να σου πω, που έχουν μοιράσει και μοιράζουν αυτή τη στιγμή σε βουλευτές αλλά και σε όποιον έρχεται μέσα στο κοινοβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί επακριβώς για αυτή την πρωτοβουλία τους. Το κείμενο αυτό, να σου πω τα βασικά του σημεία, λέει ότι με τη διάταξη αυτή το κράτος παραδέχεται ότι δεν έχει την ικανότητα να αποδώσει δικαιοσύνη αφού στέλνει στο σπίτι τους κρατούμενους που δεν έχει την ικανότητα να περιθάλψει. Σημειώνουν με έμφαση ότι η παρέμβασή τους δεν έχει εκδικητικό αλλά ούτε και παρακλητικό χαρακτήρα. Βασίζεται στην κατά κοινή ομολογία απέτηση της σημερινής κοινωνίας για ισονομία. Ισονομία χωρίς υποσημειώσεις, ισονομία τυφλή στις προσωπικές προτιμήσεις. Να σου πω ότι αυτό το κείμενο, εκτός από τα χέρια των βουλευτών που μπαίνουν μέσα στο κοινοβούλιο, θα μοιραστεί σε όλες τις θηρίδες των βουλευτών.